Πάμε στη Ζήντα, εκεί είναι η Γεωργία η Μακάκη. Γεωργία, καλησπέρα. Καταρχήν να πω στους τηλεθεατές ότι σε πολύ λίγο θα καλησπερίσω και τον εξαιρετικό επιστήμονα, τον κύριο Βαλιανάτο, γιατί θα μας προσεγγίσει επιστημονικά τι έχει συμβεί με τη σεισμική δραστηριότητα στο Αρκαλοχώρι, στην Κρήτη γενικότερα, και τα στοιχεία που θα παρουσιάσουμε εντυπωσιακά. Γεωργία, σε σένα. Ναι, Μάνο, βρισκόμαστε στο χωριό Ζήτα. Πραγματικά ένα χωριό φάντασμα, όπως είναι χωριά φαντάσματα και άλλα χωριά εδώ στο Δήμο Μινώα Παιδιάδας. Είναι ένα χωριό σε μεγάλο υψόμετρο και μάλιστα βλέπουμε την ανάπτυξη απέναντι, το Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι που είναι υποκατασκευή, και εδώ βλέπουμε τα χαλάσματα. Πραγματικά υπάρχει μεγάλη αγανάκτηση, γι' αυτό ήρθαμε και στο χωριό Ζήτα. Παρακολουθούσαν την εκπομπή οι δημότες. Έχουμε τον κύριο Μανώλη, τον κύριο Χρήστο, η κυρία Στέλλα θα μας μιλήσει. Και βρισκόμαστε, Μάνο, σε ένα χωριό που, σε ένα σπίτι το οποίο θα πρέπει να κατεδαφιστεί. Έχουν βαλτώσει οι διαδικασίες. Θα δώσουμε όμως το λόγο στον κύριο Μανώλη, ο οποίος θα μας πει, που έχει σχεδόν τελειώσει τη διαδικασία, να μας πείτε. Ναι, καλησπέρα κύριε Δασκαλάκη, καλησπέρα σε όλους εκεί. Τι να πω, μένω στους ισχύσους στα Καλοχώρη, ζητά στο χωριό μου, με έχει ακουμπήσει κάτι μέσα μου τώρα, τα συναισθήματα είναι πολλά. Εγώ είμαι στη διαδικασία, 3 χρόνια τώρα παλεύω και μέχρι προχθές πάλι έφτιαξα πάλι χαρτιά. Τελειώσατε τελικά. Ναι, έχω τελειώσει. Αν δεν συμβεί κάτι άλλο, να με ξανατρέχουν πάλι, γιατί ξέρετε πολύ καλά και ξέρω ότι ο Δήμαρχος μας παλεύει, έτσι, να βοηθήσει όσο μπορεί. Αυτό που θέλω εγώ από την κυβέρνηση να δώσει λίγο σημασία, γιατί έχουμε μείνει στο μηδέν. Μάλιστα. Κυρία Στέλλα, ελάτε κοντά μου. Η κυρία Στέλλα Μάνο μένει σε κόκκινο κτίριο. Και κίτρινο. Και κίτρινο. Κόκκινο και κίτρινο. Για πείτε μας. Τι να σας πω, όπως είπατε, ένα χωριό φάντασμα. Περιμένουμε και εμείς τις διαδικασίες. Κάθε λίγο και λιγάκι χαρτιά και ξεχαρτιά και χαρτιά. Υπάρχει επικινδυνότητα στα κτίρια που αν γυρίσετε την κάμερα να δείτε ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να πέσει και να έχουμε και εμείς πρόβλημα. Και από τους 100 κατοίκους μένουν περίπου 45. Να σας δώσω καταλάβετε, στη γειτονιά αυτή να πάει μέχρι κάτω, μένουμε μόνο εμείς. Μόνο εσείς. Μόνο εμείς. Γείτονα δεν βλέπετε. Όχι, όχι. Φάντασμα, ακριβώς φάντασμα. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 30 με 35 άτομα που έχουν μείνει. Και μένετε σε κόκκινο κτίριο και κίτρινο. Δεν σε κίτρινο, ναι. Πιο πολύ το κόκκινο ήταν αποθήκη, δεν μέναμε, ναι, μέσα. Και βέβαια φοβόμαστε. Φοβάστε. Εγώ δεν έχω τόσο επικινδυνότητα στο σπίτι συγκεκριμένα. Όμως η γύρω μου, που είναι καρκινοπαθείς, άρρωστοι, άτομα με ειδικές ανάγκες, υπάρχει το πρόβλημα. Τι λέτε λοιπόν στους αρμόδιους? Στους αρμόδιους είναι, αυτό που έχω να πω είναι να μην κολυσεργούν πλέον. Γιατί η κατάσταση είναι ορατή, δεν είναι κάτι. Και να σας πω κάτι, δεν είμαστε πέτες, ζητάμε τα αυτονόητα. Τα αυτονόητα, τίποτα παραπάνω. Μάλιστα. Κύριε Χρήστο, ελάτε μαζί μας. Είναι το σπίτι σας, το οποίο θα πρέπει να κατεδαφιστεί, έτσι, το οποίο δεν έχει κατεδαφιστεί ακόμα. Καλησπέρα και από μένα σε όλους. Ναι, εμείς είμαστε τα 3 χρόνια στο ίδιο ακριβώς σημείο όπως βλέπετε. Ακριβώς, ούτε καν η κατεδάφιση. Και εγώ, όπως είπε και η γειτόνισσά μου εδώ πέρα, η πρώην γειτόνισσά μου μάλλον, λίγο πιο γρήγορα, γιατί είναι αμαρτία. Εγώ έχω 3 κοπέλια να είμαι ακόμα σε ένα χώρο να είμαι έτσι. Δηλαδή, άμα τα σπίτια δικά τους, εγώ ρωτώ, θα ήταν ακόμα έτσι τα σπίτια δικά τους? Εμά γιατί είναι έτσι? Ζητάμε τα αυτονόητα, όπως το πιστεύω. Κρατήστε το μικρόφωνο, να πάρω το φακό, να μπούμε στο σπίτι. Πάμε. Ναι, νομίζω ότι αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί πραγματικά είμαστε σε ένα χωριό φάντασμα. Έχουν φύγει σχεδόν όλοι. Ελάτε, ναι. Να μας πείτε τι βλέπετε. Ελάτε. Έχουμε κεντρικές ρογμές εδώ κάτω, να τις. Ο πελατέρ να σταθεροποιηθεί λίγο. Ναι, ναι. Ναι. Εδώ πέρα. Έχει το μικρόφωνο να μας πείτε σιγά σιγά τι βλέπετε. Ωραία. Είναι κεντρικές ρογμές, επειδή κουτουλούσαν τα 2 χτίρια μεταξύ τους, να και εδώ πιο μεγάλη. Φαίνεται. Σαν ταβάνια παντού. Ένα σπίτι δηλαδή, κάτι δαυστέο καθαρά. Δεν μπορεί να κατοικηθεί. Γι' αυτό και εμείς ζητάμε λίγο πιο γρήγορες ρυθμούς. Να προχωρήσουν, γιατί έχουμε και κοπέλια. Αλλά και αυτοί που δεν έχουν πρέπει να αποχωρήσουν. Τα αυτονόητα. Και όλα αυτά 3 χρόνια μετά το σεισμό, να το τονίζουμε εδώ, αυτό. Να εδώ τα ταβάνια μας. Να προχωρήσουμε. Ελάτε, ελάτε. Μπορείτε να δείτε το ταβάνι. Αυτό είναι ένα κόκκινο κτίριο λοιπόν. Ένα καταδαφιστέο, ναι, καταδαφιστέο. Βλέπετε λοιπόν την επικινδυνότητα με το φακό. Ναι. Έχουν χαλάσει όλα. Να, το προδωμάτιο των κοπελιών εδώ μέσα. Πολύ επικίνδυνες εικόνες, να τα βλέπουν και οι αρμόδια. Να τα δουν και από εδώ. Ένα παιδικό δωμάτιο. Μάλιστα. Χάλια. Οπότε, δείξαμε λίγο
Και πώς είναι δυνατό το πάνω ναι. Μαϊροχνή εδώ πέρα. Και το σκοπίας εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν φαίνεται από την κάμερα. Μπορούμε λοιπόν να προχωρήσουμε προς έξω, να μας μιλήσουν ναι, ναι. Οι πολίτες. Πάμε βεβαίως. Αυτό, Γεωργία, είναι ένα σπίτι που ουσιαστικά έχει κριθεί κατηδαφιστέο, είναι μη κατοικήσιμο, στο χωριό Ζήντα, για αυτούς που μπαίνουν τώρα στην τηλεοπτική μας παρέα. Έτσι ακριβώς. Βεβαίως, έχει κριθεί κατεδαφιστό, αλλά δυστυχώς έχει βαλτώσει η διαδικασία. Και από ό,τι μάθαμε, Μάνο, πολλά σπίτια είναι να κατεδαφιστούν στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας, αλλά δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία. Εδώ και αρκετούς μήνες, για να μην πούμε ένα χρόνο, δεν ξέρω, αυτό μας έχουν πει αρκετοί πολίτες. Και εσείς μένετε στο χωριό Ζήντα. Ναι, τρία χρόνια είναι. Καλησπέρα και από μένα. Αλλά τρία χρόνια είναι που έχουν γίνει οι σεισμοί και δεν έχουν δώσει ακόμα καμία σημασία να μας φτιάξουν τους φακέλους. Γιατί δεν προχωράνε τους φακέλους τουλάχιστον να φτιάξουν τα σπίτια οι άνθρωποι. Μας έχουν βάλει μια αρρωγή εκεί πέρα να πούμε και μας λένε να μην την πειράξουμε μέχρι να φτιάξουν τα σπίτια. Τώρα λένε όσοι φτιάξαν τα σπίτια τους θα τους πάρουν πίσω τα λεφτά. Φοβάστε αυτό το ενδεχόμενο. Έτσι. Όχι, δεν το φοβάμαι εγώ, γιατί εγώ το σπίτι μου δεν το έχω φτιάξει. Και γιατί το κάνουν, αφού δεν το έχω φτιάξει. Δεν έχουν φτιάξει φάκελο οι άνθρωποι και αν τους πάρουν λέει, τα λεφτά τους ο πίσω γιατί φτιάξαν τα σπίτια τους. Τι λέτε στην πολιτεία, τι λέτε στην κυβέρνηση. Τι να πω στην κυβέρνηση. Στην κυβέρνηση να πω, λέω να προχωρήσει όσο είναι δυνατόν πιο γρήγορα τους φακέλους. Γνωρίζετε ότι στην πολεοδομία Καστελίου υπάρχει μόνο μία υπάλληλος. Εγώ δεν φταίω σε αυτό. Φταίει η κυβέρνηση σε αυτό. Να στείλει υπαλλήλου. Εγώ θέλω να ρωτήσω, Γεωργία. Γεωργία, εγώ θέλω να ρωτήσω λίγο τον Δήμαρχο Μηνώα Παιδιάδας, τον κύριο Γεγέργου. Φαντάζομαι, εγώ κύριε. Θέλω να μου δώσει το λόγο για να πω και κάποια πράγματα ενημερωτικά. Ωραία. Θα σας δώσω το λόγο. Θα ήθελα, Γεωργία, πρωτού δώσουμε το λόγο στον κύριο Γεγέργου, εάν είναι εφικτό. Να περπατήσεις λίγο εκεί για να δουν ναι. Και οι κάτοικοι από άλλες περιοχές της Κρήτης. Βεβαίως. Γιατί μπορεί στην επικαιρότητα να μην είναι, αλλά οι άνθρωποι αυτοί παλεύουν για το αυτονόητο. Έτσι. Και βρισκόμαστε βεβαίως, σε ένα χωριό που ουσιαστικά φανίστηκε από το χάρτη. Να πρώην καφενείο λίγο παρακάτω, να δείξουμε την εικόνα. Μπορεί να προχωρήσουμε λοιπόν. Και δεν είναι το μόνο. Εκκλησία δεν υπάρχει στο χωριό. Όχι. Δες εδώ. Βλέπετε. Και στο βάθος βλέπουμε το νέο διεθνές αεροδρόμιο. Απέναντι όμως έτσι. Βεβαίως, απέναντι. Ο κόμβος, ναι, το έργο, τάξη. Απέναντι, απέναντι είναι η ανάπτυξη, το ωραίο, το όμορφο, το οποίο όταν θα έρθει ο ξένος να επισκεφθεί αυτό το κόσμημα, θα γυρίσει τα μάτια του και θα βλέπει την εγκατάλειψη. Δεν ξέρω πώς θα συμβαδίσουν αυτά. Η πρόοδος στο αεροδρόμιο είναι 38%. Αρκαλοχώρη δεν πιστεύω και γύρω χωριά. Ναι. Πιστεύω, πιστεύω. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα καφενείο, Μάνο, να δείξουμε το καφενείο, το τι έχει μείνει. Και... Παρακαλώ τον Νίκο τον Εργαζάκη, κρατάμε το φακό. Αυτό είναι ένα καφενείο, Γεωργία, Βλέπουμε και το ψυγείο. Σας κάνω με το φακό και το ψυγείο. Βλέπετε και το ψυγείο. Ναι. Αυτή είναι η εικόνα. Λοιπόν, νομίζω ότι οι τηλεθεατές που βλέπουν από την υπόλοιπη Κρήτη αντιλαμβάνονται ότι τρία χρόνια μετά αυτή η περιοχή εξακολουθεί να παλεύει με το αυτονόητο. Μάλλον για το αυτονόητο. Έτσι. Βλέπετε λοιπόν την εικόνα. Έτσι. Τι λέτε για αυτές τις εικόνες. Τι λέτε που είμαστε ακόμα... σχεδόν στο μηδέν, αυτό λένε. Αυτό λένε. Τι να πούμε, εδώ η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα. Ούτε δεν θέλει να κάνει. Γιατί έχουμε κάνει 5 φορές τα χαρτιά και 6 και συνεχίζουν τα ίδια. Γιατί ποιο σκοπό να κάνουμε τα χαρτιά, τα ξανακάνουμε κάθε 6 μήνες κάνουμε τα χαρτιά. Γιατί. Θα μα πει ένα, γιατί αυτή η διαδικασία. Και δεν δίνει, ας πούμε, προτεραιότητα. Να πούνε δίνουμε 5.000, 10, ό,τι δώσουμε, τάκα τάκα και γίνεται δουλειά. Όλοι έχουν συμβόλαια, έχουν τα χαρτιά τους, ξανακάνουμε, κάνουμε, ξανακάνουμε. Ναι. Και αυτό βλέπουμε το καφενείο. Ναι, αυτό είναι επικίνδυνο. Τώρα περνάνε ανθρώπους. Είναι επικίνδυνο να πέσει αυτό. Ναι, και περνάνε αμάξια. Και περνάνε αυτοκίνητα και περνάνε παιδιά και περνάνε πολίτες. Όλο το χωριό από εδώ είναι το μισό χωριό, είναι χαλάσματα. Άμεσα πρέπει να γίνει. Δεν πρέπει να πας. Εδώ όταν είναι νύχτα, πήγαμε από πάνω, είναι τα ίδια. Ένα-δύο ώρα στο σπίτι και είναι στενός ο δρόμος και περνάνε κάθε μέρα οι άνθρωποι θα πέσουν. Πέφτουν σοβάδες, πέφτουν πέτρες συνέχεια.
Μάλιστα. Νομίζω ότι η εικόνα τα λέει όλα από μόνη της, δυστυχώς. Βεβαίως. Μετά θα λένε, όπ, χτύπησε, φταίει ο Δήμος, ο Δήμαρχος το πάει καλά. Είναι ωραίος ο Δήμαρχος, το κράτος δεν πάει καλά. Ο Δήμαρχος πιέζει. Ο Δήμαρχος θέλει να πει κάτι, Γεωργία. Και να είναι καλά, εντάξει. Γεωργία, θέλει να κάνει μια παρέμβαση ο Δήμαρχος πάνω σε αυτά που βλέπει. Ναι, κύριε Δήμαρχε. Η κατάσταση φαίνεται ανάγλυφα μέσα και από το ρεπορτάζ, τις εικόνες που η κυρία Μακάκη μας μεταδίδει. Εμείς βεβαίως τους γνωρίζουμε και γνωρίζουμε και περισσότερο την αγωνία των ανθρώπων. Σήμερα το έμαθε και η υπόλοιπη Κρήτη. Η υπόλοιπη Κρήτη. Πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα πράγματα σε άμεσο χρόνο και θα πρέπει να πούμε ότι, παραδείγματος χάρη, οι κατεδαφίσεις κακώς μεταφέρθηκαν, γιατί χρειάστηκε παραπάνω χρόνος για να γίνει η διαδικασία. Όμως σε κάθε περίπτωση να ξέρουν ότι ξεκινάμε περίπου 20 Οκτωβρίου. Η περιφέρεια έχει κάνει την διαδικασία, έχει αναδείξει τον ανάδοχο. Εμείς έχουμε τον κατάλογο με τα σπίτια και τα χωριά που θα πρέπει να κατεδαφίσουν. Περίπου 20 Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν οι κατεδαφίσεις. Αυτό είναι κάτι σημαντικό, γιατί εκτός... Για όλες τις περιοχές. Γιατί εκτός του ότι θα πρέπει να κατεδαφιστεί ένα σπίτι για να γίνει η αίτηση, εν πάση περιπτώσει να βγει η οικοδομική άδεια να χτιστεί, υπάρχουν και επικίνδυνα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι, εδώ στον κύριο Σενετάκη, ότι αν δεν στελεχωθεί ο ΤΑΕΦΚ, εάν δεν έρθουν άμεσα τα 10 άτομα, αφού δεν ακούν την πρότασή μου να δώσουν σε εξωτερικούς συνεργάτες, αν δεν έρθουν άμεσα τα 10 άτομα, να έρθουν και οι άνθρωποι από τα Χανιά να δουλέψουν και βεβαίως να ορίσει με βάση τον τελευταίο νόμο τον συντονιστή η κυβέρνηση, πράγμα που το έλεγα από την πρώτη μέρα, ήμουν βουλευτής τότε, πρέπει να ορίσει τον συντονιστή. Ο συντονιστής είναι ένα πρόσωπο που θα επιλεγεί από την κυβέρνηση με τα κλειτό να επιβλέπει αυτή τη διαδικασία. Δεν γίνεται αυτό το οποίο συμβαίνει, το οποίο δεν έχει ακόμα και ο Υπουργός την εικόνα της δυσκολίας. Εργάζονται 20 άτομα, βγάζουν μια δουλειά. Η δουλειά αυτή περνάει από τα χέρια ενός που λέγεται προϊσταμένη. Άρα είναι σαν να δουλεύει ένα άτομο. Έχει πιέσει πάντως ο κύριος Σενετάκης ως προς αυτό. Πολύ. Και τα 10 άτομα και οι αυτοί. Ήμασταν προχθές στην Αθήνα και με την κυρία Κούση βρεθήκαμε. Το πρόβλημα, είναι όλοι το πρόβλημα, δίπλα στον Υπουργό και διαρκώς το κάνουν. Το πρόβλημα είναι ότι πέρασε ένας χρόνος από τότε που το πρότεινε και ο κύριος Σενετάκης και δεν έχει γίνει ακόμα. Έγινε. Άρα, από τμήμα έγινε διεύθυνση και γι' αυτό πρέπει να στελεχωθεί και με όλα αυτά τα ωραία άτομα τα οποία. Προχωράμε λοιπόν. Γίνεται, αν γίνει αυτό, θα αυξηθεί ο ρυθμός των 181. Πάλι δεν θα είναι αρκετός. Γιατί όσο και να θέλουν να δουλέψουν τα 20-30 άτομα, δεν μπορούν να καλύψουν τους 3.000 φακέλους. Τι συμβαίνει λοιπόν? Περνάνε οι προθεσμίες των δικαιολογητικών και τους λένε, α, τώρα πρέπει να φέρετε καινούργια δικαιολογητικά να ισχύουν. Θα πρέπει να πάρει και μια απόφαση κυβέρνηση. Επειδή με ευθύνη της γίνεται η καθυστέρηση και λίγη ισχύ των πιστοποιητικών και των δικαιολογητικών. Άπαξε τα καταθέτει εσύ έγκαιρα. Από εκεί και πέρα έχει την ευθύνη η κυβέρνηση και μια υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με τα πιστοποιητικά να είναι αρκετή. Αυτό είναι το δεύτερο σημείο κλειδί για να επιταχυνθεί η διαδικασία. Πρέπει να πάω στο τρίτο διαφημιστικό διάλειμμα. Και τελευταίο, θα επανέλθω με εσάς. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τη Γεωργία, τη Μακάκη, τον Νίκο, τον Εργαζάκη, αλλά ακόμα πιο θερμά τους φίλους από το Αρκαλοχώρι και τη Ζήντα που μας βοήθησαν απόψε στο ρεπορτάζ, πραγματικά σε μια αυτοψία δημοσιογραφική στη διάρκεια της νύχτας. Έκαναν εξαιρετική δουλειά οι συνάδελφοί μου και η Γεωργία και ο Νίκος και βεβαίως ρεαλιστές στην περιγραφή τους οι κάτοικοι, οι περήφανοι κάτοικοι του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος. Πάμε σε διαφημίσεις με την επιστροφή και θέλω από τώρα να ζητήσω προκαταβολικά ένα συγγνώμη στον εξαιρετικό καθηγητή φίλο μου, τον Φίλιππο τον Βαλιανάτο. Σε πολύ λίγο θα τον έχουμε μαζί, γιατί θα δείτε κάποια δεδομένα επιστημονικά για το σεισμό στο Αρκαλοχώρι. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.